10 φαγητά τα οποία θα μηδενίσουν το λίπος από την κοιλιά με 0 θερμίδες. Τίγκα στην πρωτεΐνη. Φαγητό νούμερο 1. Κακάο. Σκόνη. Καθαρό κακάο χωρίς ζάχαρη. Δεν θα πάρει σοκολάτα. Σοκολάτα. Σκουπίδια. Δεν θα το πιεις το κακάο. Τραγικό λάθος. Τραγικό λάθος. Τραγικό λάθος. Να το βάλεις στα γλυκά. Εντάξει. Να το βάλεις συνταγές που βάζουμε. Βάλεις το γιαουρτάκι. Εντάξει. Δεν το πίνουμε το κακάο. Με τίποτα. Μην δω κακάο σε ποτήρι. Θα με πιάσει. Α. Οπότε, αν καταναλώσεις κακάο, εξαιρετική επιλογή, αντιοξειδωτικό, πίγκα στην πρωτεΐνη, καλά λιπαρά, εντάξει, χαμηλό σε θερμίδες, πολύ καλή επιλογή, το κακάο. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα μανιτάρια. Εντάξει, μανιτάρια τώρα πλευρό τους, μικρά, μεγάλα, δηλητηριώδη, δεν μας νοιάζει, μανιτάρι να είναι και ό,τι να είναι, θα το φάμε και θα δυνατήσουμε. Πίγκα στην πρωτεΐνη, εξαιρετικό φυτικό φαγητό, μπορεί να το φας όταν νηστεύεις, μπορεί να το φας αμέσως και vegan, εξαιρετική επιλογή. Και πίγκα στην πρωτεΐνη, εντάξει. Πάμε στο επόμενο φαγητό, το οποίο είναι γιαουρτάκι 2%, το 0% σκουπίδια, το 10% και αυτό έχει φύγει σκουπίδια και μας μένει το 2%, το οποίο είναι μια εξαιρετική επιλογή. Μαζί με το γιαουρτάκι και λίγη στέβια, μη πας να βάλεις μέλι, θα σε κρεμάσω. Πάμε στο επόμενο φαγητό, το οποίο αδυνατίζει, το οποίο είναι τα σπράδια. Θες να το κάνεις ομελέτα με λαχανικά, εξαιρετική επιλογή. Θες να το βάλεις αυγό φέτες, εξαιρετική επιλογή. Κυριολεκτικά μπορείς να το βάλεις όπου θες, κυριολεκτικά όπου θες και θα σου κάνει καλό. Πίγκα στην πρωτεΐνη, δεν έχει τίποτα άλλο, ούτε λιπαρά, ούτε υδατά, μόνο πρωτεΐνη, δεν έχει θερμίδες αυτό το πράγμα, ελάχιστες θερμίδες, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, ασπράδια. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το σπανάκι. Σπανάκι, όπως τρώει ο Ποπάι σπανάκι, κάνει κάτι μπράτσα, έτσι πράτρος και εσύ σπανάκι. Και αν φας αρκετό σπανάκι, θα χτυπήσεις ακόμα και 100 γραμμάρια πρωτεΐνης, κάτω από 1000 θερμίδες. Θα καταναλώσει λιγότερο από 1000 θερμίδες πανάκι και θα χτυπήσει 100 γραμμάρια πρωτεΐνη. Δεν σου λέω να τρώσει ένα κιλό την ημέρα, αλλά σου λέω ότι είναι κύρια πηγή πρωτεΐνης και πολύ καλή πρωτεΐνη φυτική. Τώρα, τι δεν πρέπει να φας. Αυτό δεν μπορώ να το καλύψω εδώ πέρα. Πάτα το link κάτω στην περιγραφή ή πάνω αριστερά στο βίντεο που σου εμφανίζεται στην κάρτα. Να δεις εκεί το βίντεο με τη μαγική δίαιτα, τι να φας ακριβώς και τι να αποφύγεις για να χάσεις επιτέλους αυτά τα 10 κιλά μέχρι το Πάσχα χωρίς πείνα και στερήσεις. Είναι εδώ στη γωνία, έχει ζεστάνει καιρός, είμαστε μετά τη shirt. Εντάξει, δεν έχεις πολύ χρόνο να παίξεις. Πάτα το, δες το τώρα, μην χάνεις άλλο χρόνο. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το popcorn, που okay, δεν έχει τόσα γραμμάρια πρωτεΐνης, αλλά έχει πάρα πολλά για τον όγκο που κατέχει και κρατάει. Εντάξει, επίσης είναι εξαιρετική πηγή υδατάνθρακα, φυτικές ίνες, αργή πέψη, δεν κάνει λίπος, το τρώμε οπωσδήποτε. Μετά έχουμε σκόρδο, εντάξει, εξαιρετική επιλογή, μηδενικό σε θερμίδες, αντιοξειδωτική δράση, αντιφλεγμονώδη, απίστευτο και καίει λίπος, παιδιά πρέπει να το βάζετε οπουδήποτε και παντού, εντάξει. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι φρέντο εσπρέσο σκέτος. Αν είχαμε ένα καφέ να διαλέξουμε, φρέντο εσπρέσο σκέτος, εντάξει, σκέτος χωρίς ζάχαρη θα κάψει λίπος. Μηδέν θερμίδες, έχει αρνητικές θερμίδες. Καίει λίπος αυτό το πράγμα. Θα το πιεις και θα κάψεις θερμίδες. Εντάξει, εξαιρετική επιλογή. Μετά έχουμε τις πιπεριές τις κόκκινες και τις πιπεριές τις κίτρινες. Εξαιρετική επιλογή από τα λαχανικά. Το χώνουμε και αυτό στη λίστα με τα λαχανικά. Το τρώμε οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση και ψητά κιόλας. Μουα! Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η λίστα με τα φαγητά τα οποία θα σου ρίξουν το λίπος στην κοιλιά με μηδενικές θερμίδες.